Καλησπέρα σας. Ακούμε ένα τραγούδι θρυλικό για την ιστορία του. Από τους Doors, τον Jim Morrison. Και αμέσως η σκέψη μου πάει στα φοιτητικά μου χρόνια, όταν με παρέα και φίλους, και ιδιαίτερα με έναν αγαπημένο έτσι παλιό φίλο, εργάζεται πια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι βραβινές μας συχνές έξοδοι ήταν στα μεγάλα μπαράκια της Θεσσαλονίκης, της μητέρας Θεσσαλονίκης, στην οδό Προξένου Κορομιλά, στο Λούκι Λουκ, το Σαντέ, στη Διαγώνιο, στο Μπερλίν, στο θρυλικό Άρκ, όπου μαζί με τον Χρήστο, τον φίλο μου αυτόν, κάθε Σάββατο βάζαμε και μουσική, ροκ μουσική. Δεν μπορώ να το πω. Στο Άρκ είχα πείσει την παρέα της γυναίκας μου, είναι ανάμεσά μας εδώ, κάποια στιγμή να τολμήσουν να πάμε σε κάποιο από τα μπαράκια αυτά, το Μπερλίν, να ακούσουμε ένα σαββατόβραδο μουσική. Αν και η παρέα της συζύγου ήταν περισσότερο προς το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο, τελικά το τόλμησαν και βρεθήκαμε για ένα μισάωρο, δεν αντέξανε παραπάνω και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου, θα χρησιμοποιήσω ένα αγκονάρι, το λέω. Εμείς οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, πολλές φορές μιλάμε και από στήθους, συμβουλευόμαστε και κάποιες σημειώσεις. Φίλες και φίλοι, έχουμε σοβαρά ποτέ σκεφτεί την μορφωτική αξία που έχει η ροκ μουσική για έναν έφηβο? Και γενικότερα η ξένη μουσική, η blues, η jazz, η ρέγγε, η punk. Για να γίνω λίγο πιο κακός με την εντός εισαγωγικών λέξη, επιτρέψτε μου εδώ να σας θέσω και το ερώτημα κατά πόσο έχουμε σοβαρά αναρωτηθεί όταν ένας δάσκαλος μπαίνει στην τάξη και αντί να διδάξει το γνωστό μάθημα το οποίο θέλει να κάνει, θα μπορούσε άνετα να προβάλλει ένα βίντεο από τους Pink Floyd, το γνωστό The Wall, και όλο το 45 λεπτό να κυλήσει πάνω στην εικόνα που θα εισπράξουν οι μαθητές του και τις αξίες που μπορεί να βγάλει αυτή η μουσική και ιδιαίτερα τον Pink Floyd. Είναι γνωστό το βίντεο, όπου ένας μαθητής την ώρα του μαθήματος γράφει ποίηση και ο δάσκαλος πηγαίνει από πάνω του και τον στιγματίζει προς τους συμμαθητές του, δείχνοντας ότι ο τάδε μαθητής, αυτός ο μαθητής, γράφει ένα ποίημα. Και βέβαια, μετά η ροή του βίντεο, σίγουρα το έχετε δει, δείχνει πως οι μαθητές μας κρεατομηχανοί γίνονται κοιμάς και στο τέλος, βέβαια, το ερώτημα είναι κέριο, γιατί να μην τα σπάσουν όλα, να σπάσουν τον τοίχο. Έτσι, ζητούμενο άλλωστε είναι αυτό στην σημερινή μας εκπαίδευση. Στην σημερινή μας εποχή νομίζω ότι είναι κέραια τα ερωτήματα και θα προσπαθήσω σε αυτά να σας απαντήσω, όσο αυτό είναι εφικτό στο 15 λεπτό που έχω μπροστά μου. Έχουμε να ρωτηθεί, φίλες και φίλοι, πόσο σήμερα αυτοί οι πολυειδείς ρατσισμοί, κοινωνικές ανισότητες, η μυσαλλοδοξία που επικρατεί στον κόσμο μας θα μπορούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο να ζητήσουν ένα γιατρικό στη ροκ μουσική, στην ξένη μουσική? Πιστεύω ακράβαντα πως ναι. Το γνωστό τραγουδάκι του τζαμαϊκανού τραγουδοποιού της ρέγγε, του Bob Marley, το τραγούδι της λύτρωσης, μας προτρέπει να απελευθερωθούμε, να ελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από την πνευματική δουλεία, όπου κανένας άλλος δεν μπορεί παρά μόνο εμείς οι ίδιοι, να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από κάθε φρικαλαιότητα απανθρωπιάς. Βρίσκομαι ανάμεσά σας με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού θεολόγου. Συχνά πυκνά, φίλες και φίλοι,
Στα όρια αυτού που σήμερα εμείς οι θεολόγοι ονομάζουμε σύγχρονη θεολογική επιστήμη, ο λόγος στρέφεται σε θέματα τα οποία θα μπορούσαν άνετα ζωντανά να ανοίξουν έναν διάλογο της θεολογίας με χώρους και τάσεις σε πολιτισμικό καθαρά επίπεδο που θα τη βγάζει από τον περίκλειστο εαυτό της, την θεολογία εννοώ. Συνηθίσαμε άλλωστε στον θεολογικό και ειδικότερα στον εκκλησιαστικό χώρο κάθε τι διαφορετικό που ακούγεται να το ονοματίζουμε και να το χαρακτηρίζουμε ως βέβυλο, μυαρό, ανίερο. Επιτρέψτε μου εδώ όμως να σας θυμίσω κάτι από τον σοφό λόγο του Αλμπέρ Καμί, που σε ένα από τα βιβλία του, «Η Εξορία και το Βασίλειο», γράφει τα εξής χαρακτηριστικά, για μας τουλάχιστον τους θεολόγους. «Ναι, έπρεπε να ασπαστώ τη θρησκεία των αφεντικών μου. Ναι, ναι, ήμουνα σκλάβος. Μα αν είμαι κι εγώ κακός, τότε δεν είμαι σκλάβος. Παρόλα τα πεδικλωμένα πόδια μου και το άλαλο στόμα μου». Το δίλημα νομίζω, εδώ είναι κέριο για όλους μας. Θεολογία versus ροκ μουσικής. Καμιά υποψία για το μυστήριο της συνέργειας. Παντού και πάντοτε η ιδιώτευση. Εδώ η επιστημονική, γι' αυτό με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσω να συντεριάξω στο μυαλό πολλών από εσάς ξατέρια τα πράγματα, την θεολογία με τη ροκ μουσική. Η ασφυξία της βεβαιότητας. Θολό τοπίο, στενάχωρο. Κι ας έχει έρθει το τέλος των βεβαιοτήτων. Ο πρώτος που έδωσε το στίγμα του στο τέλος των βεβαιοτήτων είναι ο γνωστός Ρώσος, αλλά πολιτογραφημένος Βέλγος, φυσικοχημικός ο Ήλια Πριγκοζίν. Στην προκειμένη περίπτωση, προσωπικά ομολογώ ότι πάντα με γοήτευε να πηγαίνω ενάντια στον αυτοερωτισμό της διαίρεσης. Πάντα με γοήτευε η σύνθεση των πραγμάτων. Όταν και όπου βέβαια αυτά μπορούν να έρθουν σε κάποια επαφή χωρίς το καθένα να χάνει την αυτάρκειά του. Εξάλλου, ο διάλογος είναι στοιχείο συνύπαρξης των ανθρώπων, προσέγγισης και κατανόησης των πραγματικοτήτων. Ιδού, λοιπόν, ο διάλογος της θεολογίας με τη ροκ μουσική. Προσωπικά, τον τόλμησα μέσα στην τάξη, μέσα στο σχολείο, μη φοβούμενος την αταξία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη αυτό που θέλαν οι ίδιοι μαθητές μου και όχι αυτό που ήθελα εγώ να τους διδάξω. Όπως λέει και όπως λένε και δύο ποιητές μας, ο αξέχαστος Οδυσσέας Ελίτης και η σημαντικότερη κατ' εμέ σήμερα Ελληνίδα εν ζωή ποιήτρια, η Κική Δημουλά. Κατά τον πρώτο, όταν ακούς τάξη, ανθρώπινο κρέας μυρίζει. Κατά τη δεύτερη, όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Πριν μια τετραετία, λοιπόν, μαζί με μια τάξη της Δευτέρας Λυκείου, στο σχολείο που υπηρετώ, το πειραματικό λύκειο, δουλέψαμε μαζί ένα project με τίτλο «Ροκ το αθάνατο» ή «Στα ανοιχτά της ροκ». Ήταν εναλλακτικός ο τίτλος. Στόχος αυτού του project ήταν οι μαθητές, κυρίως μέσω της διαδικτυακής έρευνας, να αποκτήσουν άμεσες και έγκυρες γνώσεις για τη ροκ μουσική. Σε ό,τι αφορούσε το γνωστικό τομέα, επίπεδο, για τους μαθητές, τις μαθήτριες ήταν μια ευκαιρία να αναπτύξουν κάποιες νοητικές διεργασίες. Δηλαδή τρόπους και κώδικες
πώς μπορούν να σκέπτονται, να δρουν και να αισθάνονται, διδασκόμενοι ένα γνωστικό αντικείμενο όπως είναι η ροκ μουσική. Σε ό,τι αφορούσε τον συναισθηματικό τομέα, οφείλω εδώ να σας προβληματίσω λίγο, κάτι που δυστυχώς πολύ εξημών από τους εκπαιδευτικούς δεν το λαμβάνουμε υπόψη, είτε γιατί τον αγνοούμε, είτε γιατί τον παρακάμπτουμε. Οι μαθητές στόχευσαν στο να διαμορφώσουν στάσεις και αξίες ζωής, ακούγοντας και μαθαίνοντας για τη ροκ μουσική. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί γνωρίζω ως δάσκαλος, 20 χρόνια έρχομαι σε επαφή με νέους και ιδιαίτερα με έφηβους ανθρώπους, ότι η σημερινή νεολαία, είτε είναι εντός του σχολείου είτε εκτός, αναζητά γόνιμες διεξόδους και στη μουσική. Γι' αυτό κρύφηκε σκόπιμο, μέσα από ένα project, οι μαθητές, οι μαθήτριες, να έρθουν σε άμεση επαφή με ένα είδος μουσικής που είναι αρκετά δημοφιλές σε νεαρές ηλικίες. Έχοντας βέβαια ως δεδομένο το γεγονός ότι στη σημερινή εκπαίδευση δεν μπορεί να μιλάβουμε υπόψη τους διευρυμένους εκείνους κώδικες επικοινωνίας, αυτούς που προέρχονται μέσα από μορφές έκφρασης όπως είναι το διαδίκτυο, το βίντεο, η μουσική, τα πολύ μέσα. Σε αυτό το project, αυτό που βλέπετε είναι η αφίσα η οποία κάναμε με τους μαθητές μας, τεραστίων διαστάσεων, έγινε ιδιαίτερα ορατό ότι ο ρόλος της μουσικής σε κάθε εποχή και στη σημερινή φαίνεται να επαναπροσδιορίζεται, αποκτώντας μια νέα εκπαιδευτική και παιδευτική διάσταση, η οποία, αν και εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά από τον εκπαιδευτικό, μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας απεριόριστες δυνατότητες αισθητικής καλλιέργειας. Και πράγματι, ήταν ευχάριστη η εικόνα να βλέπεις μαθητές, μαθήτριες, πέραν της έρευνας που κάναν μπροστά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να τραγουδάνε αγαπημένα ροκ τραγούδια και ταυτόχρονα να κουνιούνται ρυθμικά πάνω στις καρέκλες τους. Ροκ παιδεία, λοιπόν, για ένα διδακτικό 45 λεπτό. Γνωριμία και μελέτη κορυφαίων στην ιστορία της ροκ μουσικής, καλλιτεχνών και συγκροτημάτων. Doors, Rolling Stones, Scorpions, Pink Floyd, Clash, Annie Lennox, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, R.E.M., David Bowie, Dire Straits, Bob Dylan, U2, Roxy Music, Depeche Mode, The Cult, Genesis, Philip Glass, Rory Gallagher, B.B. King. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Αλλά ταυτόχρονα και μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, αναφέρω εδώ μαθητές, είναι ευχάριστο γεγονός να βλέπεις να διαβάζουν τη βιογραφία του Jim Morrison, αλλά και προβολή ταινιών, μουσικών ταινιών, όπως το «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρεντς» με τον David Bowie και τον Ρίγουιτζι Σακαμότο. Αποτιμώντας όλα αυτά, μια βασική παραδοχή είναι ότι τα ερωτήματα και τα ζητήματα που εγείρει η ροκ μουσική είναι πάρα πολλά. Η δύναμη της ροκ μουσικής είναι μαγεία. Μια παράξενη δύναμη που εξαπολύεται ως ένα έργο τέχνης για να προκαλέσει συγκινησιακές αντιδράσεις, αν εκλειθεί ποσό φαντασίας. Μπορεί να επαναφορτήσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Γιατί ένα ροκ τραγούδι το χαρακτηρίζουμε όμορφο? Και τι είναι το όμορφο, αν όχι κάτι που το πλησιάζω για να αντλήσω δύναμη? Κέριο το ερώτημα ξανά εδώ. Ροκ μουσική, χάπι ή μαργαρίτης?
Πολλοί σήμερα, φίλες και φίλοι, μιλάνε για το τέλος της εποχής της ροκ μουσικής. Για κρίση των αξιών που αυτή πρόσφερε πριν 6, 7, 8 δεκαετίες. Στο τόσο θολό τοπίο της καθημερινότητας που βιώνουμε, ειδικότερα στο σχολείο, η πιο θλιβερή πραγματικότητα, δημιούργημα άλλωστε των δικών μας χεριών, πόσοι άραγε από εμάς τους διδάσκοντες και τους μαθητές και τις μαθήτριες αναγνωρίζουν την αξία της ροκ μουσικής, όχι μόνο σε μουσικό επίπεδο, ακουστικό, αλλά και σε ποιητικό. Όχι τίποτε άλλο, αλλά ο δάσκαλος κάποτε οφείλει να πει θαραλέα αυτό που λέει ο ισοβήτης του Αρκά, σχολιάζοντας την παραδομένη σχολική πραγματικότητα. «Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω». Νομίζω, φίλες και φίλοι, πως ήρθε η ώρα για έναν γόνιμο προβληματισμό μας. Να θυμηθούμε τα σοφά λόγια ενός δασκάλου, λέσβιου στην καταγωγή. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, αν τον έχετε ακουστά, του Μίλτου Κουντουρά, ο οποίος πριν 80 χρόνια περίπου, στο διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης, έλεγε τα εξής σοφά λόγια. Ένα ψέμα. Ένα κατά συνθήκη ψέμα κατάντησε στην Ελλάδα το σχολείο. Μπείτε μέσα μια στιγμή και μυρίστε τον αέρα του. Βρώμα και δυσοδεία. Ο δάσκαλος σαπίζει από την αθλειότητα που τον καταδικάζει ένα αφιλόστοργο και μοχθηρό κράτος. Και παραπέει μεθυσμένος από τη δυστυχία. Κοιτάξτε πόσο αγνά και ωραία ανοίγονται στο φως τα αχόρταγα παιδικά μάτια και με πόση ακατανίκητη απληστία ρουφάει και διατηρεί μέσα της τα νέα πράγματα η θαυμαστή παιδική ψυχή. Ή κατά πώς, όπως το λέει ο Τζιμ Μόρισον σε ένα ωραίο τραγούδι, «Ας κολυμπήσουμε για το φεγγάρι». Ας αναρριχηθούμε στο κύμα. Να διαπεράσουμε το απόβραδο. Την ύπνωση που η πόλη φέρνει κατάσαρκα. Ή αλλιώς, όπως το λέει ένας αρκετά αγαπημένος μου Θεσσαλονικιός ποιητής, ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, «Είμαστε παιδιά και αγαπούμε τα ωραία καράβια. Είμαστε παιδιά και αγαπούμε τη θάλασσα». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.